Γεια παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καταρχήν να σας καλωσορίσω σε ένα ακόμα επεισόδιο της Top 3 σειράς και σήμερα βλέπετε μια κιθάρα. Και όχι, δεν θα παίξω τα Top 3 κομμάτια που αναπαίξετε στην κιθάρα, θα πω σε αυτό το επεισόδιο της Top 3 σειράς Top 3 αρνητικά πράγματα που μπορεί να σου συμβούν όταν παίζεις κιθάρα. Λοιπόν, το πρώτο και το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί ενώ παίζεις κιθάρα είναι αυτό που έγινε σε μένα. Καταρχήν, η κιθάρα έχει 6 φορές. Εγώ έχω 5. Η μία λείπει, η ψηλή η μη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έσπασε χορδή. Δηλαδή, προσπαθούσα να το κουρδίσω από εδώ πέρα, από αυτά τα άσπρα, είναι ειδικά για να κουρδίζεις όποια χορδή θες. Και μου σπάσε, δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, τον ήχο σπάνε οι χορδές, δεν ξέρω. Πάντως εμένα αυτή είναι η σπασμένη χορδή, η μη ψηλή, όπως μπορείτε να δείτε. Και δεν θα σας συνιστούσα καθόλου, μα καθόλου όμως, να κορδίσετε μόνοι σας τη κιθάρα. Γιατί μπορεί να σας χτυπήσει αυτή η χορδή, να σας πεταχτεί οπουδήποτε, ακόμα και στο μάτι, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γι' αυτό το λόγο εγώ όταν την κορδίζα είχα την κιθάρα εδώ και εγώ μόνο πολύ πίσω, μακριά. Σε σημείο όμως που αυτό την κιθάρα εννοείται. Γιατί μου είχε ξανασυμβεί άλλη μια φορά αυτό, χωρίς να ξέρω ότι σπάνε οι χορδές της κιθάρας. Αλλά πάλι καλά, ίσα που πέρασε έτσι, δεν καρφώθηκε κάπου, ξέρω, πάνω μου. Οπότε μην κορδίσετε μόνο σας τη κιθάρα. Και μην εμπιστευτείτε κανένα πρόγραμμα του, όχι πρόγραμμα, καμία εφαρμογή του Play Store που λέει πώς να κορδίσετε κιθάρα. Γιατί εγώ ακούω αυτό το μία εφαρμογή, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, και έτσι μου σπάσε κορδί. Να εμπιστεύετε καταρχήν την ακοή σας, και αν μπορείτε να αποφύγετε να κορδίσετε εσείς την κιθάρα, καλώς. Αν δεν μπορείτε, εμπιστευτείτε την ακοή σας. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στο δεύτερο αρνητικό της κιθάρας, που είναι όταν παίζεις τα τάστα, δηλαδή όταν πιέζεις τα τάστα για να παίξεις νότες. Γιατί στην κιθάρα δεν μπορείς να παίζεις μόνο χορδές, πρέπει να πιέζεις και κάποια τάστα. Για να βγει ο ήχος, κάποια τραγούδια που θες να παίξεις κλπ. Οπότε, όπως μπορείτε να δείτε, εδώ πέρα μου έχει φύγει λίγο το δέρμα από τα τάστα. Έτσι που έκανα, ξέρω εγώ, πίσω διάφορα τραγούδια, Believer και άλλα τραγούδια. Και έγινε έτσι, οπότε προσέχετε αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείτε να το αποφύγετε. Να φοράτε γάντια, δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και αυτό. Οπότε πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο αρνητικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί όταν παίζεις κιθάρα. Που είναι με την πένα. Όλοι ξέρουμε ότι η πένα είναι για να παίζεις χορδές. Άσχετα αν εγώ παίζω με τα δάχτυλα. Άλλο θέμα αυτό. Είναι για να παίζεις χορδές. Έχεις ένα πραγματάκι πένα και παίζεις χορδές. Το πρόβλημα είναι ότι αν θες να, ξέρω εγώ, να παίξεις τη χορδή λα. Όχι, ποια είναι αυτή. Η σόλ. Ξέχασα ποια είσαι, συγγνώμη, η σόλ. Αν θες να παίξεις χορδή σόλ, μπορεί κάπως να σου φύγει και να πέσει μέσα εδώ στο κύκλο αυτό που είναι για την ηχό της κιθάρας. Εδώ μέσα. Βέβαια, είναι δύσκολο να βγάλεις την πένα από εδώ. Έχω προσπαθήσει και πραγματικά δεν μπορούσα να τη βγάλω, δηλαδή είχα μάθημα και δεν μπορούσα να μελετήσω. Όχι ότι με χάλασε αυτό εννοείται, αλλά δεν μπορούσα να παίξω τα δικά μου κομμάτια ή κάποια τραγούδια που μου άρεσαν. Και πήγα στο δάσκαλό μου, την έβγαλα, πάλι καλά, οπότε μπορούσα να παίξω κιθάρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε ένα like, εδώ, κάτω, να γράψετε στα σχόλια άλλη μια ιδέα για επεισόδιο στη Top 3 σειρά και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το καμπανάκι. Διν-τον, διν-τον. Αλλά γιατί να το κάνω αυτό? Θα σας πω για να ενημερώνεστε για το καινούριο μου βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.